η Δέσποινα Βανδύ τραγουδά το «Θα ήθελα» και κάτω στο κοινό παρελάβνει η ελληνική showbiz. Σε έναν από τους πίσω καναπέδες, η Γογό Μαστροκώστα και ο Τραϊανός Δέλλας ζούσαν πάλι τα πρώτα τους ραντεβού, με τον ένα να αφιερώνει τραγούδια στον άλλον. Εντάξει, έχουν πια νομίζω ιστορικά τραγούδια και οι δύο. Είναι από τα ζευγάρια που ο γάμος τους έχει ανανεώσει. Απολαμβάνουν την κάθε έξοδό τους σαν να είναι η πρώτη, έχοντας όμως πάντα το νου στην κόρη τους. Εμείς ετοιμάζουμε κάτι επαγγελματικό. Εμείς δεν ετοιμάζουμε τίποτα. Όχι, όχι, τίποτα, τίποτα. Τίποτα προς το παρόν. Έχουμε αρκετά πράγματα με τη μικρή φέτος και... Δραστηριότητες εννοείς. Θα την ξεκινήσω αρκετές δραστηριότητες φέτος. Μαζί τους και ο Χάρης Ιαννίδης. Σήμερα ήρθα να δω τη φίλη μου τη Δέσποινα τη Βανδύ, την οποία πραγματικά την εκτιμώ και την θαυμάζω πάρα πολύ. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή στην Αθήνα σίγουρα είναι η μοναδική γυναίκα που κάνει τόσο ωραίο πρόγραμμα. Είχα έρθει και την προηγούμενη εβδομάδα. Την εγώ πραγματικά την θεωρώ αδερφή μου και έχουμε έτσι και μια σχέση πάθους. Μετά από τόσα χρόνια δύσκολα χαλάνε πράγματα. Είμαι στα χάρη μου όταν σε έχω πλάι μου και όταν είσαι χωριά με τρώει στεναχώρια. Σε ένα από τα πίσω τραπέζια ο Χρήστος Δάντης μαζί με την αγαπημένη του Τζένι. Και όταν είσαι χωριά μου. Αγαπημένα τραγούδια έχουμε τα παιδιά. Όλα, όλα. Πρώτο τραπέζι πίστα η Μαριλένα Παναγιωτοπούλου και ο Κωνσταντίνος Κοροξενίδης. Στο πρώτο πρόγραμμα δεν αντάλλαξαν κουβέντα. Εκείνη ήταν απορροφημένη. Όταν εμφανίστηκε ο αντίπας ήρθαν πιο κοντά.